διαδρομή περισσότερο. Όμως εμείς εδώ είχαμε κάνει ένα πολύ χρήσιμο ρεπορτάζ πριν από λίγες ημέρες. Είχαμε πάει και είχαμε βρει. Θες να σηκωθώ να φύγω? Ωραία, πάω. Λοιπόν... Μαζί σου, θα σε συνοδέψω. Σα αφήνω εγώ να φύγεις μόνη σου. Α, ωραία, ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, Λάζος Μαντικός είχε πάει λοιπόν στα σούπερ μάρκετ και είχε βρει συγκεκριμένα προϊόντα. Τα έχω εδώ μπροστά μου και είχαμε εντοπίσει τις τιμές. Τρία από αυτά τα προϊόντα λοιπόν που εμείς είχαμε βρει τα τότε πετύχαμε. Υπάρχουν μέσα στο καλάθι τώρα που μιλάμε. Λάζο, μισό λεπτό να δούμε την κάρτα μας. Μισό να δούμε την κάρτα μας. Σειρά. Να δούμε την κάρτα λοιπόν με τα προϊόντα που είχαμε εμείς. Μακαρόνια λοιπόν νούμερο 6, 500 γραμμάρια ιδιωτική ετικέτα. 62 λεπτά τα είχαμε βρει πριν από λίγες ημέρες. Τώρα μες στο καλάθι Λάζο πόσο. Λάζο πόσο, τώρα πάμε στο Λάζο. Μία κάρτα, μία Λάζο, ναι. Πάλι 62 λεπτά, παιδιά. Δεν άλλαξε τίποτα με στο καλάθι. Ιδιωτική ετικέτα είναι αυτό. Καμία μείωση σε αυτό. Είναι, το είναι ιδιωτική ετικέτα. Άρα λοιπόν, πρώτη διαπίστωση. Προϊόν ιδιωτική ετικέτα ούτε πάνω ούτε κάτω. Δεύτερο ιδιωτική ετικέτα. Ψωμί φόρμα toast C του 680 γραμμάρια. Το είχε βρει ο Λάζο σε 1 ευρώ και 29 λεπτά. Τώρα Λάζο. Ίδια τιμή και σήμερα, παιδιά. Ιδιωτική ετικέτα. Νοικοκυριού αυτή τη φορά. Ιδιωτική ετικέτα. Ιδιωτική ετικέτα, ναι. Δεν ήθελα να ξέρω αν ήταν εκτός καλαθιού, εφόσον η τιμή θα ήταν η ίδια. Γιατί μπήκαν στην ταλαιπωρία να το βάλουν μέσα και δεν βάζανε ένα άλλο μέσα στο, στο καλάθι. Δεν θα αυξηθεί άλλο όμως αυτό. Θεωρητικά. Ναι. Μα ήταν ήδη φτηνό. Μπήκε ναι, αλλά μπαίνει στην ίδια τιμή και είναι η απορία πολλών καταναλωτών εδώ, έχω να σας πω. Α, τι σου λένε. Γιατί λένε αφού η τιμή ήταν ίδια πριν. Το βάλα στο καλάθι του νοικοκυριού για να μείνει στην ίδια πάλι ξανά σήμερα, αναρωτιούνται πολύ. Άρα αλλάζω από όλα τα υπόλοιπα αυτό. Προϊόντα, γιατί βλέπετε είχαμε βρει κι άλλα. Από όλα τα άλλα βρήκαμε που ήταν άλλο ένα. Άλλο ένα. Επώνυμα, λέω, όχι ιδιωτική ετικέτα. Το φρέσκο γάλα το πλήρες, 3,5% του ενός λίτρου, 1,12 πριν το καλάθι του νοικοκυριού, το ίδιο προϊόν, 1,12 σήμερα ιδιωτική ετικέτα. Ιδιωτική ετικέτα. Ιδιωτική ετικέτα. Φαίνεται ότι πολλές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Είναι ότι όλα τα υπόλοιπα προϊόντα που είχε συμπεριλάβει στις κάρτες, επώνυμα προϊόντα, δεν είναι μέσα στο καλάθι εκεί που πήγες. Σωστό, σωστό, και γι' αυτό δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις τιμές. Αλλά φαίνεται ότι πολλές αλυσίδες μεγάλες σούπερ μάρκετ βάζουν στο καλάθι του νοικοκυριού τα ιδιωτικής ετικέτας και όπως φαίνεται δεν μειώνουν την τιμή, αλλά την κρατούν σταθερή όπως και πριν. Ο κόσμος τι λέει πάνω σε αυτό? Ο κόσμος λέει ότι τι συμβαίνει τότε, αν λέμε καλάθι νοικοκυριού, γιατί να είναι ίδια η τιμή όπως πριν, όπως και τώρα. Βέβαια παρατηρήσαμε ότι σε κάποιες επωνυμίες, π.χ. στη φέτα, όντως έγινε μείωση σε επώνυμο προϊόν. Α. Δηλαδή ήταν 10 ευρώ η φέτα αυτή, την βρήκανε σήμερα οι καταναλωτές στα 4 ευρώ. Αλλά υπάρχουν προϊόντα πραγματικά που είχαν ίδια τιμή πριν και ίδια και τώρα. Στάσου Λάζο, κάτι λάθος έκανες, κάτι λάθος. Να είχε 10 και να πήγε 4 αποκλείεται. Μήπως ήταν το μισό έτσι κιλό. Έτσι μας είπε εδώ ένας καταναλωτής. Θα πω μετά να δω το συγκεκριμένη επωνυμία. Ναι, ναι, ναι. Πρόσεξε. Εξαρτάται και πόσα γραμμάρια ήταν. Γιατί αν έκανε 10 και ήταν 500 γραμμάρια και τώρα ξέρω εγώ ένα κιλό και τώρα αυτό είναι 500 γραμμάρια ή 400 γραμμάρια, είναι λογικό να κάνει 4 ευρώ. Αν είναι 400 Πάντως, γραμμάρια, Γιώργο, ευρώ. Μαρία, κυρίες και κύριοι, η διαπίστωση αυτού του ρεπορτάζ είναι ότι τελικά οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ βάζουν στο καλάθι του νοικοκυριού τα ιδιωτική ετικέτα, δηλαδή τα δικά του προϊόντα, μάλιστα, και τα κρατούν στην ίδια τιμή όπως πριν, λέγοντας ότι είναι πολύ χαμηλότερο. Για πήγαινε ρώτησε τον, για πήγαινε ρώτησε τον. Εκεί είναι, να, καταναλωτός είναι. Να τον. Εδώ, 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 στον κύριο. Πάμε να πάρουμε την κάμερα, δώστε μου μισό δεύτερο. Να πάμε εκεί στον κύριο, θα πάω εγώ, να δούμε τι διαπίστωση έχει ο συγκεκριμένος καταναλωτής. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, καλά. Από τον κύριο Παπαδάκη είμαστε. Πώς τις είδατε τις τιμές, βλέπω μπήκατε, βγήκατε, πώς τα είδατε? Ίδια καπαμά. Όπως, ναι, δηλαδή, ωραία, τι είναι οι τιμές? Ωραία, πώς? Ωραία, πάμε, 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 έλε, πάμε, πάμε. Για ποιο λόγο δεν είδατε χαμηλές τιμές? Καμιά διαφορά. Καλά, στο νοικοκυριό δηλαδή δεν Λάζω. Υπάρχει για σας? Όχι, όχι. Δεν τον λογοκρίνουμε τον κύριο. Να είστε καλά. Αλλά σε ό,τι αφορά τις καταλαβαίνετε, είναι ζωντανό. Μαγειρικές επιλογές ήταν. Τις μαγειρικές. Συγγνώμη, βρε Μαρία μου. Καλά πήγε αυτό, ε. Μίλησε η σοφία της ζωής. Τα άσπρα μαλλιά του κυρίου κατάφεραν σε δυο λέξεις. Να σου πω λίγο, άστο δεν σώζεται. Πάμε σε διαφημίσεις, Γιώργο, καλύτερα. Κάτσε να πάρω. Όσο λέτε ως δώρωση, θα πάρω τον κανάκι για να το έχει το βράδυ στο ράδιο Αρβίλα. Πες τα δώρα. Το έχει δει ήδη. Έλα, Αντωνή. Σε 3. Είχαμε ένα ωραίο στιγμιότυπο. Σε 3.